Σημαντική είναι η πρόοδος ανάμεσα σε Κομισιόν και Ελλάδα, αλλά ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία για την εκταμείευση των χρημάτων από τα κέρδη των ομολόγων. Τα περισσότερα προαπαιτούμενα έχουν κλείσει σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατά την προσέλευσή του στο Eurogroup. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλτης Ντομπρόφσκης, ανέλησε το πώς έχει η κατάσταση με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το πλάνο των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα είναι γενικότερα στο σωστό δρόμο και παρακολουθούμε την πρόοδο. Βασικά το κύριο ζήτημα που εκκρεμεί είναι ο νόμος της πρώτης κατοικίας, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη. Αλλά ακόμη και εκεί έχει υπάρξει πρόοδος από την έκθεση της προηγούμενης εβδομάδας. Ακόμη όμως δεν έχουμε τελειώσει. Ο Πιέρ Μοσκοβισί αναφέρθηκε σε σημαντική πρόοδο, εκφράζοντας την αισιοδοξία πως τα χρήματα θα δοθούν στην Ελλάδα μέχρι το επόμενο Eurogroup. Σε 16 θέματα, τα 13 έχουν ήδη λυθεί. Τα υπόλοιπα είναι επίσης στο σωστό δρόμο, αλλά επικεντρωνόμαστε σε ένα ζήτημα, που είναι ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα και νομίζω είναι νωρίς για να αποφασίσουμε τώρα την εκταμείευση των χρημάτων. Ο Πιέρ Μοσκοβισί εξέφρασε την αισιοδοξία του πως όλα τα ανοιχτά ζητήματα είναι πιθανό να λυθούν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.